Ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα σε όλους τους φίλους εκεί έξω που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Τα νέα είναι πολύ καλά εδώ. Ο καιρός και γενικά όλες οι συνθήκες είναι υπέροχες. Γι' αυτό αντανακλάτε και στη διάθεση όλων. Προμηνύεται μια πραγματικά special ποδοσφαιρική βραδιά με πολύ πλούσιο θέαμα και ιδιαίτερες συγκινήσεις. Η Arena Corinthians αποτελεί την έδρα της ομώνυμης ομάδας από το 2014. Όπως ίσως να προσέξατε, το μάτς ξεκίνησε. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Σάλα! Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Σάλα. Πίτσι. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Ευκαιρία. Λουίς Σουάρες. Να το! Από τη γωνία που βρέθηκε και για τη θέση βέβαια που είχε ο goalkeeper, έκανε την σωστή επιλογή και ανταμείφθηκε. Η Olympique Marseille ήδη είναι πίσω στο σκορ, παρότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του αγώνα. Μέση θα χτυπήσει αυτό το κόρνερ. Σιντιμπέ και προσπαθεί να σουτάρει. Βρυσάλικο. Θα πιάσει το βολέ αλλά δεν καταφέρνει να το βάλει. Το σημαντικό είναι να μην φοβάσαι να δοκιμάσει το πόδι σου. Κάποια στιγμή που θα πάει, θα μπει. Είναι η χαρά κάθε προπονητή να βλέπει τους επιθετικούς του να παίζουν σκυλή σε άμυνα. Αυτό ατσαλώνει ολόκληρη την ομάδα. Μέσα από ενέργειες σαν και αυτή. Για να δούμε με κουτσάει με δύναμη την μπάλα. Υπέροχη προσπάθεια. Παραλίγο ήταν θέμα χιλιοστών. Τουλάχιστον το τόλμησε παρά την απόσταση και αυτό είναι που μετράει. Την επόμενη φορά μπορεί και να του κάτσει. Σάλα. Πολύ καλό το passing game εδώ. Ράμσεϊ. Ψάχνει τη σιρτή πάσα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Μοχάμετ Σάλα. Είναι Σάλα! Ω, το πιάσε. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Εκτός γραμμής σε πλάγιο. Παρτέι. Η Corinthians κατάφερε να σκοράρει νωρίς το παιχνίδι. 1-0 το σκορ. Σουτάρει με δύναμη. Τόσο ο τερματοφύλακας. Ο Μπερνάρντο Σίλβα αλλιώς το φαντάστηκε εδώ. Αλλά ο κύριος κάτω από τα δοκάρια είχε άλλη γνώμη. Μία κεφαλιά. Καλά, πώς κατάφερε να μην το βάλει. Αδικαιολόγητος. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του, πολλές επιλογές, αλλά κατάφερε και αστόχησε. Επιχειρεί μια προωθημένη παλιά. Και γίνεται ξανά δικιά του. Ζόρντι Άλμπα πάει να την περάσει προς τα έξω. Βγάζει μια πάσα με μυρογνωμόνιο. Μπερνάρντο Σίλβα. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Ράμσεϊ. Δοκίμασε τη βαθιά παλιά. Αλλά αυτή δεν πήγε ποτέ σε πόδια συμπαίκτη. Νομίζω πως άλλο ήθελε να κάνει και άλλο έκανε. Και αυτό το απολογητικό βλέμμα προς το συμπαίκτη του τα λέει όλα. Η Corinthians θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Η Olympique Marseille μπόρεσε και με λίγη τύχη να βγει δίχως απώλειες σε αυτή την περίπτωση. Όταν σε τέτοιες φάσεις είσαι με παίκτη λιγότερο, πρέπει να δράσεις άμεσα. Και δεν έχεις και περιθώρια για λάθη.
Γι' αυτό και το τάκλιν που έκανε αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Insigne. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Ramsey. Θα τελειώσει τη φάση. Θα σουτάρει για γκολ. Σηκώθηκε το σημαίακι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν offside. Βρυσάλικο. Λορέντσο Insigne. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα... Μέση! Αυτή η παλιά ήταν πραγματικά άψογη. Πολύ θεαματική φάση. Τον έβγαλε οριακά στην πλάτη της άμυνας. Αλλά βέβαια αυτός δεν μπόρεσε να σκοράρει. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Σάλαχ. Ramsey. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Καλή επινόηση. Για να δούμε. Σουτάρει προς το τέρμα. Σάλα! Πολύ σημαντική αυτή η απόκρουση. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Λουίς Σουάρες έτοιμος να δοκιμάσει το πόδι. Αυτή είναι μια τρομερή ευκαιρία για να αυξήσουν το προβάδισμα τους. Λουίς Σουάρες! Υποδειγματική απόκρουση του τερματοφύλακα. Παρότι εκτελ... Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύω πως το παιχνίδι θα γίνει πιο ανοιχτό τώρα. Είναι μονόδρομος, θα έλεγα. Πολύ καλή αμυντική ενέργεια. Οταμέντι. Ramsey. Ψάχνει τη συρτή πάσα. Μοχάμεντ Σάλαχ. Δοκιμάζει να βγάλει τη σέντρα. Ο Λάινσμαν σήκωσε το σημαίακι του. Είναι offside. Για μένα ίσως και να καλυπτότανε. Ο βοηθός πάντως έχει διαφορετική άποψη. Είναι καθαρό φάουλ. Γεννάει ευκαιρία. Κι άλλη ευκαιρία. Είναι μέσα. Και κάνουν ένα ονειρεμένο ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Με τέτοια πρόσκληση ή πρόκληση, είναι λογικό να σουτάρει ο επιθέμενος. Αυτό τον παίκτη νομίζω πως οι αμυντικοί δεν είχαν την πολυτέλεια να τον χάσουν από τα μάτια τους. Και όντως, δείτε... Είναι ευκαιρία. Ναι, το έβαλε. Χρειάστηκε η ανάπαυλα για να σπάσει η ισοπαλία. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια και ξέρουμε πως συχνά... Δρά ευεργετικά αυτό το 15 λεπτό στους παίκτες. Και δεν είναι και έκπληξη ποιος το έβαλε. Αν ρωτούσες τους οπαδούς πριν το μάτς, 9 στους 10 θα σου έλεγαν αυτόν για πιθανό σκόρερ. Έπαιξαν με τη φωτιά και τιμωρήθηκαν. Έναν τέτοιο παίκτη δεν τον αφήνεις από τα μάτια σου δευτερόλεπτο. Εκεί μέσα ειδικά. Ο Μπερνάρντο Σίλβα ήξερε ενστικτοδός που θα πήγαινε η μπάλα και αυτό για μένα πιστώνεται στους φοβερούς αυτοματισμούς. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Απορώ τι έκαναν εδώ οι αμυντικοί. Τον άφησαν να πάρει την κεφαλιά. Είναι τυχεροί που δεν σκόραρε. Η Corinthians φάνηκε να έχει αδυναμίες εκεί στα άκρα. Όχι βέβαια πως η άμυνά τους ήταν καλύτερη στον άξονα. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι στάθηκαν πολύ τυχεροί σε αυτή τη φάση. Θα του σφυριχτεί το offside εδώ. Οπότε σταματά και η φάση.
Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούτ. Μοχάμεντ Σάλαχ έκανε το συρτό τάκλι. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πήγε η ψυχή τους στην κούλουρη των οπαδών της ομάδας, αλλά τελικά ανακουφίστηκαν. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ, και ο αμυνόμενος έκανε φοβερή προσπάθεια, γλιτώνοντας ίσως και γκολ με αυτό το πολύ αποτελεσματικό τάκλιν. Πολύ καλή πάσα και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Τιάγκο. Λορέντσο Ινσίνιε. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Ο Ταμέντι θα πάρει την μπάλα από τον αντίπαλο που δεν μπόρεσε. Σιντιμπέ επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μοχάμεντ Σάλαχ τον βρήκε ωραίο συμπαίκτης του. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Μέση προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Μέση! Ω, το έχασε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι παίχτες είναι άνθρωποι, όχι ρομπότ. Η ένταση και η ψυχολογία έχουν μεγάλη επίδραση στις προσπάθειές τους. Πίτσι. Ψάχνει τη συρτή πάσα. Μοχάμεντ Σάλαχ. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Πολύ καλή προσπάθεια. Κάτι τέτοια κάνουν την αδρεναλίνη του αντίπαλου γκολκίπερ να χτυπήσει κόκκινο. Ο Πίτσι μπορεί να στόχισε εδώ, αλλά δεν βλέπω καμία λογική. Σουτάρι! Το έβαλε, γκολ! Τα πράγματα πάνε όλο και καλύτερα για αυτούς. Ήταν σε πολύ ευνοϊκή θέση. Δύσκολα χάνεται από εκεί. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Κατά πάσα πιθανότητα θα εξαπολύσει το σουτ. Ω, και άλλο γκολ. Πλέον με προβάδισμα τριών γκολ όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε ο διαιτής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Στην άμυνα διαλύθηκαν εντελώς. Κακό μαρκάρισμα. Οι προθυμένοι δεν ακολουθούν.